συμπατριώτησες, συμπατριώτες. Βρισκόμαστε στο τέλος ακόμη μιας χρονιάς δοκιμασιών, αφού η πανδημία που έπληξε την ανθρωπότητα συνεχίζει να απειλεί τη ζωή και την υγεία, την οικονομική επιβίωση και ευημερία των πολιτών, τα συστήματα υγείας, αλλά και την δημοσιονομική σταθερότητα των χωρών. Αυτή τη στιγμή, η σκέψη μου στρέφεται στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους στα παιδιά που έμειναν ορφανά σ' όσους έχασαν το στήριγμα τους. Η σκέψη μου στρέφεται ακόμα σ' όσους νεσουλεύονται ή νοσούν. Μοιράζομαι τις στιγμές όσον κλεισμένοι στα σπίτια τους αγωνιούν για την τύχη των αγαπημένων τους. Από τα βάθη της καρδιάς μου εύχομαι στην κάθε μια και τον καθένα γρήγορη ανάρρωση αλλά και πίστη, δύναμη και κουράγιο σ' όσους δέχτηκαν το βαρύτερο πλήγμα της πανδημίας. Την ίδια ώρα, τα αισθήματα αγάπης και ευγνωμοσύνης της πολιτείας αλλά και του ιδίου στρέφονται προς τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής. Όσους μακριά από τις οικογένειες τους αγωνίζονται με ορατούς τους κινδύνους για να σώσουν ζωές, να δώσουν θεραπεία, να δώσουν θάρρος και δύναμη σ' όσους έχουν ανάγκη του οξυγόνου της αγάπης η πολιτεία και το σύνολο της κοινωνίας θέλω να το επαναλάβω. Σας ευγνωμονούν και σας ευχαριστούν. Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες. Η Ανατολή του Νέου τους μας βρίσκει δυστυχώς αντιμέτωπους με μια νέα επικίνδυνη και σαρωτική έξαρση της πανδημίας. Το παρήγορο και ελπιδοφόρο είναι πως τούτη την φορά δεν είμαστε άοπλοι και δεν μιλούμε για τον αόρατο εχθρό. Χάρη στην ανθρώπινη ευφύεια, χάρη στην επιστήμη, σήμερα μπορούμε αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε τις απειλές, να προστατεύσουμε αλλά και να προστατευτούμε από τους κινδύνους της πανδημίας. Κυπριακή Δημοκρατία, συντεταγμένα και με την βοήθεια και τις θυσίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών, κατόρθωσε να κατατάσσεται μεταξύ των κρατών που διακρίθηκαν τόσο στην επιτυχή αντιμετώπιση της ασθένειας όσο και στην διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων από τα εξανάγκης περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν. Φίλες και φίλοι, το νέο πανδημικό κύμα σαρώνει τη μια μετά την άλλη τις χώρες ανά την υφήλιο, με αποτέλεσμα να επαναφέρονται δυστυχώς τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα με τις ανεπιθύμητες για όλους συνέπειες. Η Κύπρος δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση. Μπορεί όμως, και το υπογραμμίζω, να αποτελέσει και πάλι το επιτυχές παράδειγμα αντιμετώπισης και διαχείρισης της κρίσης. Αυτό που απαιτείται είναι η ατομική και συλλογική ευθύνη, είναι η συνέστηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, μια πράξη ευθύνης που μπορεί να εκδηλωθεί μέσα από την αξιοποίηση των επιστημονικών δυνατοτήτων που το κράτος απλόχερα προσφέρει. Γι' αυτό και απευθύνω έκκληση στην κάθε μια και τον καθένα από σας. Ανταποκριθείτε στις οδηγίες των διακεκριμένων επιστημόνων μας. Ακολουθήστε το εμβολιαστικό πρόγραμμα και τηρείται με αυστηρότητα τα πρωτόκολλα προστασίας. Η προστασία της ζωής αλλά και η ελπίδα διαφύλαξης των ατομικών ελευθεριών είναι δικαίωμα αλλά και καθήκον όλων μας. Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, μπορεί η προσοχή να επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης που η πανδημία προκαλεί. Η σκέψη όμως δεν αποσπάται από το μέγιστο των προβλημάτων που η πατρίδα μας αντιμετωπίζει. Δυστυχώς, άλλη μια χρονιά διέρρευσε χωρίς οποιαδήποτε πρόοδο στις προσπάθειες που με αποφασιστικότητα καταβάλουμε για τερματισμό της κατοχής και επανένωσης της πατρίδας μας. Η άτυπη σύνοδος στη Γενέβη τον Απρίλιο και η κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα τον Σεπτέμβριο δεν οδήγησαν σε τερματισμό του εξόδου. Και δεν οδήγησαν γιατί με τις γραπτές προτάσεις των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας επισημοποιήθηκαν και επισημοποίησαν τους διαχρονικούς στόχους που δεν είναι άλλοι από την οριστική διχοτόμηση της Κύπρου και την δημιουργία ενός πλήρως ελεγχόμενου ανεξάρτητου σε εισαγωγικά τουρκοκυπριακού κρατηδίου. Η πρόσφατη δημοσιοποίηση αυτούσιων των πρακτικών των Ηνωμένων Εθνών για όσα επεσυνέβησαν στο κράν μπροντανά τον Ιούλιο του 2017 αλλά και η επιβεβαίωση τους από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών κατά την ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση μόλις στις 13 του Δεκέμβρη όχι μόνο διαψεύδουν τα περιαντιθέτου αφηγήματα διαφόρων αλλά αποδεικνύουν και πού οφείλονται τα κατακερούσα διέξοδα στις πολύχρονες προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Συμπατριώτης σε συμπατριώτες, παρά τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας και τα όσα κατά παραβίαση των ψηφισμάτων των ΗΕ καταγράφονται είτε στο κατεχόμενο έδαφος είτε μέσα από την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στη θάλασσα, θέλω να σας διαβεβαιώσω πως δεν θα καμφθεί αποφασιστικότητα αλλά και μονή μας για την εξέβρεση μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης που θα επανενώνει την πατρίδα μας και θα την απαλλάσσει από τον κατοχικό στρατό ή την όποια εξάρτηση από τρίτες χώρες. Προς αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ακολουθούμε με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση την διατήρηση των δεσμών με παραδοσιακά φιλικές χώρες, τις στρατηγικές συνεργασίες που αναπτύσσουμε με όλες τις χώρες της περιοχής, αλλά και με νέους υπερατλαντικούς φίλους. Στόχος, η διεθνή θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και η δημιουργία συνθήκων επανέναρξης ενός δημιουργικού διαλόγου που θα μας οδηγήσει σε μια μόνιμη λύση στην βάση πάντα των συμφωνιών κορυφής και των ψηφισμάτων και αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών αλλά και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Μιας λύσης που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων. Φίλες και φίλοι, η νέα χρονιά θα είναι η τελευταία της προεδρικής μου θητείας. Μια χρονιά που θέλω να είναι το ίδιο τολμηρή σε αποφάσεις αλλά και εξίσου δημιουργική και ωφέλιμη για τον λαό και τη χώρα μας. Στόχος μου είναι η ολοκλήρωση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων που θα θέσουν τις βάσεις για την Κύπρο του αύριο. Μεταρρυθμίσεων που αφορούν μεταξύ άλλων τον εξυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος, της δημόσιας υπηρεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, την περαιτέρω προώθηση του ψευχιακού μετασχηματισμού, την θεσμοθέτηση μιας σειράς νομοθεσιών που θα διασφαλίζουν την διαφάνεια, την λογοδοσία και την αποτελεσματικότερη πάταξη της διαφθόρας. Θα είναι μια χρονιά που θα ενδυναμωθεί η δημοσιονομική σταθερότητα, θα θωρακιστεί το Γενικό Σύστημα Υγείας, αλλά και θα ολοκληρωθούν πολιτικές που θα εγγυώνται το κράτος πρόνοιας που κτίσαμε. Το νέο έτος θα είναι χρονιά περαιτέρω ανάπτυξης του ενεργειακού μας προγράμματος, αλλά και ολοκλήρωσης ή θεμελίωσης μεγάλων αναπτυξιακών και εμβληματικών έργων που θα διασφαλίζουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες. Οι πιο πάνω στόχοι δεν έχουν ιδεολογικό χρώμα. Είναι έργα και πολιτικές που αφορούν το συμφέρον του συνόλου. Είναι στόχοι που από κοινού μοιραζόμαστε με τις πολιτικές δυνάμεις Γι' αυτό και πιστεύω πως τη μεγάλη αυτή προσπάθεια θα έχω την ομόθυμη στήριξη τους. Συμπατριώτες συμπατριώτες, είμαι αισιόδοξο. Είμαι αισιόδοξο πως παρά τις δοκιμασίες που περάσαμε και περνούμε, το νέο έτος θα είναι χρονιά δημιουργίας και ελπίδας. Το εγγυάται η αποφασιστικότητα, η βούληση και το πείσμα που μας διακρίνει σαν λαό. Χρόνια πολλά.